να διορθώσω κάτι. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή μόνο αγρότες. Είναι πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, γονείς, μητέρες που ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου που μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Θα δείξει το σήμερα και θα αποφασίσουμε για το αύριο. Τι θα συμβεί σήμερα εδώ? Θα μαζευτούμε, θα κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία της περιοχής και όποιον μας συνδράμουν από τους λίγους νομούς, Δράμα, Σέρες, να φωνάξουμε στην αλλαγή της όδης του Αγούρ να φύγει μέσα από τις ζωές μας, τα σπίτια μας, τα χωράφια μας, την ύπαρξή μας την ίδια. Όχι, γιατί δεν άλλαξε τίποτα. Το να μεταφέρουν τον αγωγό από το πολύστηλο, να το πάνε λίγο άλλα 100-200 μέτρα πάνω προς ζυγό κρυονέρι και εκεί μένουν άνθρωποι. Εμείς ζητάμε να αλλάξει η όδευση του αγωγού και τους προτείνουμε να ρίβει πάνω από τα βουνά, όπως γίνεται στην Αλβανία. Η αλήθεια και οι συνέπειες της αλήθειας φαίνονται και σήμερα, μπορώ να πω. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, τονίζω ότι γίνανε λάθη, παραλήψεις. Από την αρχή νομίζω ότι διαχειριστήκαν ένα από τα σοβαρότερα θέματα της τοπικής κοινωνίας με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να μην έρθουν τα θεμητά αποτελέσματα. Σήμερα βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε προβλήματα πολιτών, πολίτες που μιλάνε για, και ανησυχούν για την ασφάλεια των κατοικιών τους και μια άλλη κατηγορία πολιτών οι οποίοι μιλούν για χάσιμο καλλιεργήσιμης γης. Άρα είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα, το οποίο πρέπει πρώτα σαν τοπική κοινωνία και σαν δημοτική αρχή να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς, ποιο είναι πραγματικά αυτό το πρόβλημα. Εμείς προκαλέσαμε βέβαια και στείλαμε και ένα δελτίο τύπου για να συγκαλέσουμε ένα δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσουμε πραγματικά ξανά με τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν κάποιες αρνητικές εξελίξεις, να ενημερωθούμε από τους αρμοδίους και επίσης να αποφασίσουμε τη συμμετοχή μας σε αυτή την κινητοποίηση των πολιτών. Δυστυχώς, η Δήμαρχος Καβάλας δεν μας απάντησε, δεν συγκάλεσε κανένα δημοτικό συμβούλιο. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, ούτε μπορώ να το κρίνω. Είναι καθαρά θέμα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς σαν αντιπολίτευση πρέπει να κάνουμε αυτό που νιώθουμε, πιστεύουμε και πρεσβεύουμε, γιατί και εμείς, παρόλο που είμαστε αντιπολίτευση, και εμείς λογοδοτούμε στην κοινωνία και εμείς πραγματικά κρινόμαστε για τις αποφάσεις μας και για αυτά που τολμούμε και τις θέσεις που τολμούμε να πάρουμε. Είναι ένα το πρόβλημα, είναι νέο το πρόβλημα και τα πολλά λόγια από εδώ και πέρα είναι φτώχεια. Οι λέξεις, τα ψηφίσματα και οι θεατρενισμοί πρέπει να σταματήσουν. Ναι, βεβαίως, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Συμμετέχουμε όλοι μαζί και οι κτηνοτρόφοι και οι σύλλογοι γονέων όλοι από όλη την περιοχή και η προσπάθεια είναι να αλλάξει η όδευση. Ούτε κομματικοί λόγοι υπάρχουν για να είμαστε εδώ, ούτε τίποτα όπως ακούστηκε. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Θέλουμε τη ζωή καλύτερη να είναι αύριο για τα παιδιά μας. Θέλουμε να μην υπάρχει μια ορολογιακή βόμβα στα πόδια μας και να περάσει, αλλά με τους καλύτερους όρους για τον κόσμο. Το θέμα του αγωγού ΤΑΠ είναι ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία και της Καβάλας, ιδιαίτερα των Φιλίππων, αλλά και όλης της περιφέρειας και συγκεκριμένα και το θέμα της όδευσης και τα αντισταθμιστικά ωφέλη που έχουμε ανοίξει. Στο θέμα της όδευσης, σαν περιφερειακή αυτοδιοίκηση, έχουμε πετύχει αρκετά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις μας για την περιοχή των Φιλίππων, για τα τενάκια των Φιλίππων. Και αυτό το νόμιμα για το συλλαλητήριο, εμείς συμμετέχουμε, στηρίζουμε τα αιτήματα της κοινωνίας των αγροτών. Έχουμε πετύχει αρκετά. Πετύχαμε την αλλαγή όδευσης στην Καρβάλη. Εδώ δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις μας και οι δικές μας και των Βορέων. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες της περιοχής μας ότι η περιφέρεια ενέκρινε όλες τις περιβαλλοντολογικές μελέτες σχετικά με το αγωγό ΤΑΠ εκτός της περιοχής των Φιλίππων. Αυτό είναι ενδεικτικό της επιθυμίας μας και της πρότασής μας να στηρίξουμε τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή εμείς σταθήκαμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών, γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ είναι η πολύτιμη αγροτική γη. Είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τόσο πολύ γη και μάλιστα υψηλής παραγωγικότητας που να μπορεί να καλύψει και τις διατροφικές ανάγκες του ελληνικού λαού. Παράλληλα, εδώ έχουμε και τα τενάγη που ακόμα και με την καινούργια όδευση θίγονται
δεν περνάει πέρα από τα τενάγη, περνάει μέσα από τα τενάγη που προκαλεί διάφορους κινδύνους και ενδεχομένως και τον κίνδυνο ενός μεγάλου ατυχήματος στο μέλλον, το οποίο θα είναι ατύχημα με συνέπειες ανυπολόγιστες περιβαλλοντικής καταστροφής. Δηλαδή θέλουμε να υποδείξουμε σαν τοπική κοινωνία από πού μπορεί να περάσει αυτός ο αγωγός χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Τον θεωρούμε ότι είναι αναπτυξιακό έργο, αλλά δεν μπορεί να αφαιρεί από τις τοπικές οικονομίες. Πρέπει να, σαν αναπτυξιακό έργο, πρέπει να προσθέτει ή τουλάχιστον να μην ενοχλεί. Νομίζω ότι είναι μια επένδυση η οποία γίνεται αγνοώντας τα αιτήματα και τα επιχειρήματα της τοπικής κοινωνίας και μάλιστα σε μια περίπτωση που η τοπική κοινωνία και ο αγροτικός σύλλογος έχει σοβαρά επιχειρήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο τα τοπικά συμφέροντα, ακόμα και την ίδια τη λειτουργία του αγωγού. Και το γεγονός ότι έχει αγνοηθεί αυτή η στάση και η θέση της τοπικής κοινωνίας, αντιλαμβάνεστε ότι δείχνει την μη θέληση συνεργασίας. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και πάει να επιβληθεί είναι λίγο αυταρχικός και γι' αυτό τον λόγο και εμείς στεκόμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία σε αυτά τα αιτήματά της. Λοιπόν, παραβρισκόμαστε σήμερα εδώ σαν άτομα, εφόσον η Συντονιστική Επιτροπή δεν θέλει τίτλους ή φορείς, σαν Δήμητρα Τσανάκα, μαζί τον ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα, δεν έλειψα ούτε σε έναν να το πω ότι όποτε με καλούσαν βέβαια, γιατί τελευταία δεν με καλούν. Λοιπόν, και όποτε με καλούσαν παρούσα και ειδού σήμερα εδώ και απρόσκλητη. Γιατί μαζί και δεν το χαρίζω σε κανέναν αυτόν τον αγώνα που κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να βγει έξω από καλλιεργήσιμη γη ο αγωγός. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει.